Μια ξεχωριστή ημέρα ήταν η χθεσινή για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το οποίο πραγματοποίησε μια διαφορετική εκδήλωση στην αίθουσα Γεώργιος Μιλωνάς, επιβραβεύοντας όχι τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των φοιτητών του, αλλά τις αθλητικές. Είναι η πρώτη φορά που το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων τιμά τους αθλητές του, αναδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο τις έννοιες της παιδείας και του αθλητισμού. Νέοι άνθρωποι που μπορούν να συνδυάσουν κάλλιστα τις πανεπιστημιακές σπουδές τους και τις υψηλές αθλητικές επιδόσεις. Στους φοιτητές που τιμήθηκαν συμπεριλαμβάνονταν αθλητές με συμμετοχές και διακρίσεις σε παγκόσμια, πανευρωπαϊκά και πανελλήνια πρωταθλήματα, μεταξύ των οποίων και φοιτήτρια από την κατηγορία των ατόμων με αναπηρία που κατέλαβε την 5η θέση στην Παραολυμπιάδα του Ρίο. Η συμμετοχή των αθλητών σε αθλητικούς αγώνες εθνικών ομάδων οδηγεί στον σεβασμό της πατρίδας και του έθνους, στην επικοινωνία και την κατανόηση λαών με διαφορετική κουλτούρα, χρώμα και φυλή. Βεβαίως, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε φαινόμενα εκφυλισμού που έχουν να κάνουν με την εμπορευματοποίηση, με τον ντόπινγκ, τον φανατισμό και τη μεσαλλοδοξία. Πρόκειται για φαινόμενα που απαιτούν την καταδίκη από όλους και κυρίως από εκείνους που έχουν την ευθύνη διοργάνωσης αθλητικών αγώνων κάθε επίπεδου. Από την άλλη μεριά, η παιδεία, που έχει ως βασικό σκοπό τη μετάδοση γνώσεων, δεν πρέπει να παραμείνει μόνο σε αυτό, αλλά να ασχοληθεί και να ενδιατρύψει με την ψυχική και σωματική διαπαιδαγώγηση των νέων. Η πολύπλευρη παιδεία, με στοιχεία από τον αρχαίο κλασικό πολιτισμό, καλλιεργεί στους νέους την υπευθυνότητα, την ωριμότητα, την αυτονομία και τον αρθρολογισμό. Οι εκπαιδευτικές μέθοδοι που υιοθετήθηκαν μέχρι σήμερα στην ελληνική παιδεία στόχευαν κυρίως μονόπλευρα στη γνωστική εκπαίδευση των νέων που κατέληγε σε στήρα μετάδοση γνώσεων. Ωστόσο, η παιδεία με την ορθή της έννοια βασίζεται στην ψυχική και πνευματική καλλιέργεια των νέων, άρρηκτα συνδεδεμένη με τη σωματική και αθλητική τους εκπαίδευση. Με άλλα λόγια, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας τη συνολική αγωγή του ανθρώπου και να οδηγούμαστε στον στόχο που έθεσε η αρχαία ελληνική παιδεία και που ήταν η δημιουργία ελεύθερων και υπεύθυνων πολιτών, ικανών στο σώμα, στο νου και στην ψυχή, για να στοχάζονται ορθά, ελεύθερα και αποφασιστικά. Η πολιτεία πρέπει να συνδράμει στην ενίσχυση και εδραίωση του αθλητισμού με την ανάπτυξη εγκαταστάσεων και την υποστήριξη αθλητικών εκδηλώσεων, αλλά και με τη θέσπιση και τήρηση αυστηρών κανόνων και κυρώσεων για όσους προσβάλλουν τις αξίες του αθλητισμού. Η εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες μπορεί και πρέπει να διαμορφώσει ένα υγιές αθλητικό πνεύμα για όλους τους νέους, στο πλαίσιο διαμόρφωσης μιας ανθρωπιστικής παιδείας που δεν θα αποβλέπει σε χρησιμοθερικούς στόχους, αλλά θα παραπέμπει σε διαχρονικές αξίες και σε παρανθρώπινα ιδεώδη. Εμείς, ως Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη έλλειψη που υπάρχει σε αθλητικούς χώρους στην περιοχή μας, διαθέτουμε κατά τα τελευταία χρόνια το γυμναστήριό μας σε τοπικούς αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, με σκοπό την άθληση της νεολαίας του τόπου μας. Χαιρόμαστε που σε λίγες ημέρες θα ολοκληρωθεί η αποκατάσταση του χλωατάφετα του Πανεπιστημιακού Γηπέδου, που γίνεται με την υποστήριξη της περιφέρειας Ηπείρου, την οποία ευχαριστούμε και θερμά για τη συνδρομή της αυτή.